Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά εσύ έπρεπε να παντρευτείς τον Στέφανο και εσύ να μεγαλώσεις τα παιδιά του. Αρέσκει μου να μιλώ μαζί σου, να τσακώνω μαζί σου. Αρέσκει μου να κάνω τα πάντα μαζί σου. Κυριάκο μου, είσαι χαρούμενος που έφυγε η Ευγενία. Τι? Λέω, σε σχέση με τη δίκη, βολεύκησε που έφυγε. Και έχει υπόψη σου ότι είναι μπλεγμένος και ο ανιψιός της Σοφίας, ο Ιάκωβος. Ο γιος του παπά. Ναι, έχει έρθει μια μέρα να συναντήσει την αδερφή μου εδώ και ξέρεις τι είδε. Τη φωτογραφία που έχεις με την κόρη μας. Ωστέ. Ενώ ο Ιάκωβος που ανακάλυψε πρώτος και κάρφωσε μέσα στο Στέφανο, α. Αλλά εσύ δεν μου είχες πει ότι σου άρεσε Πασία γενικά. Ωραία, αλλά τώρα είναι χόρεξη. Καλά. Αφού δεν θες, θα σε πιέζω. Πρέπει να το πω, αλλά πότε. Πάντως ένα μυστικό μου μπορώ να κρατήσω για πολύ καιρό. Η αρετή είναι έγκυος. Του γοερού το μέσα μέρος, σκυμμένο στο τραπέζι κάθεται ένας γέρος με μια εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά, και μες των άθλιων γυρατιών την καταφρόνια σκέφτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια που είχε και δύναμη και λόγο και ομορφιά. Μα ήταν μοντόν το πράγμα και μου. Εν ο γέρος του Καβάφη, παππού. Ξέρουμε τον το γέρο. Πού να τον ξέρεις, κιούλη μου και σου. Ρε. Άφησε τα ποιηματά και τον κουνουσπάν και πιένε μέσα να ψήσεις τις σκούπες και αρκίσαμε. Μα να μπω αχώνες εσύ, ό, έγινα έξπερ κουπολόγος. Γεια σου, Σαββή. Απογοήτευσες με πολλά, ρε Μανίκο. Κρίμας. Και συμπαθούσα σε πάρα πολλά. Εδώ μη πεθερό μου. Όχι. Τι θέλεις. Πρέπει να μιλήσω με κάποιον από την οικογένειά σας. Έχεις 5 λεπτά. Κάτσε. Ακούω. Θέλω να με βοηθήσετε, αλλά ξανά βρω μια γυναίκα. Ξέρει που γέρασε πολύ, τον νιώθει, το κοιτάζει. Και εν τούτης ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει σαν χτες. Τι διάστημα μικρό. Τι διάστημα μικρό! Μισό λεπτό να δω να κάνω με τον άλλον τον πελόν και έρχομαι. Ρε, πήγαινε ρε να δεις τις σκούπες, ρε. Άντε ρε. Δεν πες το Τιάνι. Sorry αν διακόψα. Πρόσεχε το Τιάνι. Να με βοηθήσετε ρε Σαββή.
Θύμεις με για τα πράγματα θέλεις να σε βοηθήσουμε. Θα τα ξαναβρούμε, γυναίκα μου. Ευχαρίστως, αλλά με ποια γυναίκα σου που λες θέλεις να τα ξαναβρεις? Με την αρφή μου τη Σοφία, με την Καλαμαρίνα τη Βάσο ή με καμιά που μπορεί να παντρεύτηκε στην Τουρκία τώρα από πίεση? Νιώθω ότι ζω έναν εφιάλτη και περιμένω κάποιος να με ξυπνήσει. Ο Ιάκωβος πώς το πήρε? Νομίζω δεν μπορούσε να πάθει πιο μεγάλο σοκ στη ζωή του. Ήταν τραγική ειρωνία. Μόλις μας είπε ο παπάς μου ότι η μάμα μας έφυγε με τον εραστή της, ξέρεις ποια ήταν η μεγάλη αγωνία που είχε ο Ιάκωβος? Πέ μου. Με τι μούτρα θα αντικρίσει τον Άρη μετά που του τα ούλα τα ρεζιλίκια. Τούτη ήταν η έννοια του. Πού να φανταστεί ότι το ρεζιλίκι είναι παθέντο που τον ίδιο του τον κολλητό. Που τον άνθρωπο που ήταν κάθε μέρα μες στο σπίτι μας. Που τον ένιωθεν όπως τον αρφόν του. Ο Άρης ήταν μεγάλο παλιόπαιδο. Εφαίνεται. Κάποτε φλέρταρε με εμένα. Αλλά η μάνα μου δεν ήθελε να κάνω σχέση μαζί του. Τώρα καταλαβαίνω ότι βρέθηκα ανάμεσα στα ερωτικά τους καυγαδάκια. Ο Ιάκωβος δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει ποτέ τον που έγινε. Να το κρατά πάντα μέσα του. Λυπούμε το. Εγώ λυπούμε τον παπά μου. Μεγάλος ο πόνος που περνά. Και πιο πολλά λυπούμε τη μάνα μου. Διότι σύντομα θα καταλάβει το λάθος που έκαμε, αλλά είναι αργά. Ήδη βρίσκεται μέσα σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Σωστά. Τούτη σχέση είναι σε κανένα μέλλον. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, κύριε Γιώργο. Τι θα πιείς? Ένα πράσινο τσάι, Ανδρέα. Ιωάννα, δεν είσαι μαζί με τη Ρεβέκα? Με τη Ρεβέκα, ούτε που την είδα σήμερα. Τι θα έλεγες το μεσημέρι να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι σε μια ταβέρνα κάτω στη Λίδρας? Sorry, αλλά δεν μπορώ. Υποσχέθηκα στην ξαδέρφη μου την Ιωάννα να φρεθούμε. Ξέρεις, μετά από το όλα που γίναμε με τη μάμα της, είναι πολύ καλά ψυχολογικά. Κύριε Γιώργο, συμβαίνει κάτι? Όχι, τίποτε. Συγγνώμη που θα σας κάνω παρέα, αλλά νιώθω πολύ καλά. Μάλλον είναι από στην ξαδέρφη. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Γιατί με κοροϊδεύεις, Ρεβέκα? Γιατί? Ειλικρινά σου λέω, νόμιζα πως έγιναν ούλα μες στην οικογένειά μας. Ότι θα μπορούσε τίποτε να με σοκάρει πιο. Αλλά τούτον πραγματικά είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η αρετή έγκυος. Προφανώς από το γιο μου. Ω Θεέ μου, είναι κάτι που δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Θεωρητικά υπάρχει η πιθανότητα να είναι ο Στέφανος ο πατέρας. Δεν νομίζω, Κυριάκο. Μέσα από τις λίγες κουβέντες που είχα με τον Στέφανο, κατάλαβα ότι δεν είχαν ερωτική ζωή. Από τη στιγμή που η Αρετή άρχισε την παράνομη σχέση της με τον Άρη, νομίζω ότι διάκοψε κάθε επαφή με τον Στέφανο. Κοίταξε, δαμέ, η ημερομηνία είναι. Για δυο μέρες πριν να εξαφανιστούν. Σημαίνει εξέραντο και δυο. Όχι κατά ανάγκη. Μπορεί να κράτησε αυτή την πληροφορία για τον εαυτό της. Εξάλλου, αν ήδη το θελήσει, μπορεί να κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη της για πολλές εβδομάδες. Σωστά. Πάντως, τούτη είναι η σταγόνα που να ξεχυλίσει το ποτήρι. Αν το μάθει ο Στέφανος, είμαι σίγουρος ότι να πέσει σε κατάθλιψη. Τόσο για τον Ιάκωβο, ένας Θεός ξέρει πώς θα αντιδράσει τώρα. Είναι ήδη θυμωμένος με τη μητέρα του και τον πρώην φίλο του. Αυτό θα τον εξαγριώσει πλήρως. Από την άλλη, όμως, ο Στέφανο πρέπει να το πούμε. Έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει να το πω με τρόπο, ναι. Έλα, Στέφανε. Κυριάκος, ρε. Να σου πω που είναι να περάσεις από το γραφείο μου. Να σου πω που είναι να έρθεις. Εντάξει, περιμένω σε. Έλα, γεια. Τα χαστούκια του Θεού προς ο Στέφανο συνεχίζονται. Θεέ μου, Θεέ μου. Παπά σου καημένος, λυπήθου των λίων. Τι νομίζεις, Κυριάκο? Μήπως είναι καλύτερα προς το παρόν να μην το πούμε? Ετέγκλωσε τον Ανεφέλη, είπα τον Άρτη. Θα του το πω και ο Θεός βοηθός. Κάποτε νόμιζα πως είσαι ο πιο παράξενος άνθρωπος του κόσμου.
Τώρα άρχισε να καταλαβαίνω πως είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Τις αγωνίες σου, τους φόβους σου. Το πρόβλημα είναι πως άρχισε η Ρεβέκα να συμπεριφέρεται περίεργα. Δηλαδή? Εσύ κοσμάραν της. Εν ήξερα που ταξιδεύει συνέχεια το μυαλό της. Μπορεί να είναι ερωτευμένη. Πολύ να. Αν ήταν ερωτευμένη με κάποιον που δεν την ήθελε, ή με κάποιον που να ήταν παντρεμένος και θα μπορούσε να είναι μαζί της, ναι, να καταλάβω την περίεργη συμπεριφορά. Αλλά ο Γιώργος είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Έναν μπορούσα να είχαν την τέλεια σχέση να ανήρευε και ήταν τόσο μπερδεμένη. Ξέρεις τι μου είπε? Ότι ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο νομίζουμε. Είναι πολλά παράξενη κουβέντα τούτη. Τι μπορεί να σημαίνει? Ξέρεις, Φάνη μου, ο κάθε άνθρωπος κουβαλά το δικό του σταυρό. Έχει τα δικά του μυστικά, τις δικές του αμαρτίες. Τούτον δεν ισχύει μόνο για τη Ρεβέκα, ισχύει για όλους. Για μένα, Μπριλίων, είπες ότι θεωρείς με μια πολλά φυσιολογική γυναίκα. Το παρελθόν μου όμως, Φάνη μου, μπορεί να μην είναι τόσο φυσιολογικό. Πολύ να είπες μας το παρελθόν σου, το δικό σου μυστικό. Και ναι, ο παπάς μου δέχτηκε το γιο σου σαν δικό του. Ναι, δέχτηκε το. Αλλά το παρελθόν μου είναι τόσο γλυκό και αθώο όσο ο γιος μου. Έχει κάτι το βρώμικο και το πικρό. Καταλαβαίνω. Φάνη μου, ξέρεις τι έκανα τόσα χρόνια στην Αθήνα? Τι σπουδάζες? Έτσι έχω πει του παπά σου. Στην πραγματικότητα όμως είμαι call girl. Δηλαδή... Δηλαδή, Φάνη μου, ήμουν πόρνη πολυτελείας. Πολύ σκεφτική σε βλέπω. Ξέρεις, Αρή, άφησα πολλά πράγματα πίσω μου για να σε ακολουθήσω. Άντε πάλι τέτοια. Δεν με ακολούθησες, Αρετή. Ακολουθήσαμε ένας τον άλλον. Και μην ξεχνάς ότι όπως άφησες εσύ κάποιους ανθρώπους πίσω σου, έτσι άφησα κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Ελπίζω μόνο τούτο που εκάμαμε, να μην το εκάμαμε απλά για να ξεφύγουμε από κάπου. Εγώ που ένα νεκρό γάμο και εσύ που την αστυνομία που είσαι το κράνος με τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα. Επίσης ελπίζω τούτο που ζούμε να μην είναι απλά μια περιπέτεια με ημερομηνία λήξης. Είμαστε μαζί για πάντα. Σωστά. Άκου, Αρετή. Το για πάντα είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι εννοείς? Ενώ ότι θα είμαστε μαζί όσο αγαπάμε ένας τον άλλον και περνάμε όμορφα. Αν κάποια στιγμή αρχίσουμε τους ακομούς και νιώσουμε ότι δεν έχουμε κάτι καλύτερο να προσφέρουμε, τότε για ποιο λόγο να είμαστε μαζί? Τι θες να μου πεις δηλαδή τώρα? Ότι αν αύριο διαφωνήσουμε για κάτι, να με εγκαταλείψεις? Όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Και μην βάλεις στο στόμα μου πράγματα που δεν έχω πει. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δυστυχώς είναι πολλά πράγματα που δεν μπορείς να καταλάβεις, Άρη. Όπως? Όπως την ανάγκη μου για ασφάλεια. Πραγματικά δεν ξέρω τι παθαίνουν οι γυναίκες στην ηλικία σου. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι ορμόνες σας παίζουν παράξενα παιχνίδια. Τι νέα, ξαδερφούλα? Καλά. Έλα μέσα. Να κάνουμε και τη δουλειά μας, δεύτη μισή λίγο. Υπομονή, γυαλιά. Η θεία Ευγενία με σίγουρη ότι είναι καλά. Μόνη της ευχή και θα επιστρέψει σύντομα. Μακάρι να είναι όπως τα λαλείς, αγάπη μου. Αλλά τούτο σημαίνει ότι εγκαταλείπει με για δεύτερη φορά. Γιατί? Δεν ξέρω, γιαγιά. Εμένα και την Νατάσα εγκαταλείψε μας οι μανάες μας. Καλύτερα. Όντως. Η μάμα μας έφυγε και άφησε τον παπά μου και μετά η Αρετή άφησε τον θείο του Στέφανο. Έχουμε ιστορικό εξαφανίσιο σε την οικογένεια. Σαν να και κάποιος μας εκαταράστηκε. Να τραβούμε ένα σταυρό συνέχεια εμείς, καλέ μου. Φαντάζομαι πως ο Νασίμα να νιώθει ο παπάς σου. Σε πως είδα τον κούτσο μπολέψου γιατί έφυγε και άφησε τον η παπαθιά. Με αναγκάσεις να αρκέψω τες κατάρες και ένα μαρτία.
Πρώτη φορά τον είδα σε τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι κάποιες ώρες κλείεται μες στο δωμάτιο του και κλαίει. Βέβαια το παιδάκι μου, αφού έφτασε η καρτσιλίκη να αντικρίσει τον κόσμο. Να πιάνει στην εκκλησία να κάνει τη λουτουρκά και να χαχανίζουν όλοι στη ράση του. Φταίω κι εγώ. Έπρεπε να το υποψιαστώ. Έβλεπα τη μάμα μου ότι συμπεριφέρεται τον περάξενα μαν ήταν ο Άρης σπίτι μας. Αλλά πού να φανταστώ έτσι πράγμα, με τον κολλητό του αρφού μου. Αφισμέ, γιατί εμάνα σου και θέλω να πω τίποτε να σε στενοχωρήσω παραπάνω. Αλλά έχεις τον λόγο μου, έτσι και ξαναδώ την ομπρός μου, θα φαϊτεύει ο μπάτσο που να φύγει η κεφαλή της. Εντάξει ρε γιαγιά, έτσι είναι η πρώτη γυναίκα παπατά τον άντρα της. Τούτα συμβαίνουν κάθε μέρα σε πάρα πολλές οικογένειες. Ναι, αλλά και είναι σαν εμπαπαθικές, αγάπη μου. Και είναι πρόστιγος ο τρόπος που το έκαμε. Να της λαλεί ο άντρας της κόρη μου συγχωρώσε. Και εκείνη το χαβάν της, έπιαν το φίλον και έφυγε. Έναν παιδί που μπορούσε να τα γιος της. Και καλά, το γιο μου ένα σκέφτηκε πως να το στενοχωρήσει. Το δικό της το γιο ένα σκέφτηκε πάλι πως να το στενοχωρήσει. Α? Μερικές φορές ξύπνω τη νύχτα και κλαίω. Γιατί να συμβεί τούτο σε εμάς. Αγάπη μου, θέλω να ξανακλάψεις πιον. Καταλαβαίνω την Ιωάννα. Εν τι είναι εύκολο να μεγαλώνεις χωρίς μάνα. Εγώ εξεπέρασα το. Συνήθισα το, αλλά η Ιωάννα τώρα το βιώνει. Ιωάννα μου, που τώρα και να πάει, δεν θα είμαι μόνο γιαγιά σου, Άγγελε μου. Θα είμαι σαν τη μάμα σου. Εντάξει. Θα προσπαθήσω να δικαιολογηθώ. Ό,τι έκανα είναι δικαιολόγητο. Όμως ο κάθε άντρας μπορεί να κάνει ένα λάθος. Συμφωνείς? Λάθος είναι να βγεις μια νύχτα έξω. Να βγεις να μεθύσεις. Να φλερτάρεις με κάποια. Αλλά εσύ έκαμες ολόκληρη οικογένεια, ρε Άτιοφοβε. Έκαμες μωρό. Υποσχέθηκες γάμο στη Βάσον ενώ ήσουν παντρεμένος με τη Σοφία. Σαβή, εγώ θέλω να με δεχτυπήσω η Σοφία. Νομίζεις να μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Μιλήσετε το, σκέφτεται το, ρε κουμπάρε. Δεν ξέρω αν που σκέφτεται για τα τσιλιμπουρδίσματα σου, η Σοφία Πανίκου. Αλλά έχω πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθώ. Δεν ξέρω αν το μάθες, αλλά η Ευγενία εξαφανίστηκε. Σοβαρά? Όχι, δεν το ξέρω. Πού μπορεί να πει? Δεν έχω ιδέα. Οπότε η Σοφία είναι χάλια τώρα. Έβαλε και εσύ ένα χεράκι για να είναι χάλια. Τι είναι αγύρε Πανίκο? Ας λέμε καλά ρε Ιακώβη, εσύ? Δεν μπορώ να πω πως χαίρομαι που σε βλέπω. Συγγνώμη για ό,τι έγινε με τη θεία σου. Καλά, μα να ντρέπεσαι καθόλου? Τούτος είναι ο σεβασμός που πρέπει να δείξεις τη μάνα του γιού σου. Ναι, μου να σας πω τώρα. Ό,τι για να πεις, ένα αλλάσσει κάτι. Και συλλογέται η φρόνησης πως τον εγέλαν και πως την εμπιστεύονταν πάντα. Τι τρέλα. Την ψεύτρα που έλεγε «Αύριο έχεις πολύν καιρό». Θυμάται ορμές που βάσταγε και πόση χαρά θυσίαζε την άμυαλη του γνώση. Κάθε ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπέζει. Μα απ' το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται, ο γέρος εζαλίσθηκε και αποκοιμάται ακουμπισμένος στο καφενείο το τραπέζι. Κάνει ρε. Κάνει ρε και ζάλισες μάτσι εμάς. Άτε, έρχονται τα πλάσματα τα μεφ, έφκουν πόσο τους να γλιτώσουν λίγο τη μουρμούρα από τις γενέκες τους και άκουσες εδώ μένα τις πελτανίσκες. Πιένε τσακαρές σκούπες. Μα ποιες σκούπες? Αμά! Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσα στην οικογένειά σας. Να το έλεγα στη θεία μου αμέσως, αλλά σταμάτησε με ο παπάς μου. Ήθελε να σκεφτεί κάποιον τρόπο να σώσει το γάμο σας. Ο Στέφανος είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Είναι καλός άνθρωπος. Γι' αυτόν υποφέρει. Γι' αυτόν τον αφήκε η μάνα μου. Επειδή είναι καλός άνθρωπος. Τελικά πάντα οι καλοί την πληρώνουν στο τέλος. Οπότε είναι καλύτερα να είμαστε ρεμάλια. Σωστά. Κοίτα, Ιακώβε, καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένος. Είμαι πολλά θυμωμένος με άτομα που κάνουν διπλή ζωή. Όπως έκαμνες εσύ. Και όπως έκαμνε η μάνα μου με τον καλύτερο μου φίλο, τον Άρη. Εμάστρε,
Sorry, νομίζω έκαψατε λίγο. Πραγματικά, όσο το σκέφτομαι, νομίζω ότι δεν είναι καλή ιδέα να πούμε στον Στέφανο για την εγκυμοσύνη της αρετής. Ήδη έχει το Γολγοθά του, μην κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Ναι, φίλε, μην το συζητάς. Ο Στέφανος είναι αδερφός μου. Αναλαμβάνω να το πω εγώ. Στο κάτω-κάτω, τούτον είναι κάτι που τον αφορά άμεσα και νομίζω έχει κάθε δικαίωμα να ξέρει. Ναι, αλλά έχουν πέσει πολλά στο κεφάλι του τον τελευταίο καιρό. Δεν νομίζω ότι ψυχολογικά μπορεί να τα αντέξει. Δεν το φοβάσαι, Στέφανο. Επειδή ο παπάς νομίζω έχει τους τρόπους να αντιμετωπίζει τα πράγματα πολλά καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως να έχεις δίκιο. Γεια σου, Κυριακό. Έλα μέσα, Στέφανε. Ω, Νεφέλη, είσαι και εσύ εδώ? Ναι, βασικά ήρθα να συζητήσω με τον Κυριακό την επιστροφή μου στη σχολή. Ναι. Και ξέρεις, όταν πήγα να της δώσω τα κλειδιά για το γραφείο της, τι ήβρα μέσα στο συρτάρι της αρετής? Δεν έχω ιδέα τι. Τούτο. Είναι κάτι αναλύσεις που έκαμε η αρετή λίγο πριν να εξαφανιστεί με τον Άρη. Τι αναλύσεις, Κυριακό, είσαι καμιά ασθένεια? Δεν θα το έλεγα ασθένεια ακριβώς. Άντρα, Κυριακό, πέ μου έσπασες με. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να καθίσεις, Στέφανε, και να προσπαθήσεις να παραμείνεις ψύχραιμος. Μετά το που τούτα ούλα που έχω συμβεί τις τελευταίες μέρες, Νεφέλη, νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Μένεις τόσο σίγουρο, Στέφανε? Η παπαθιά, η γυναίκα σου, εν έγκυος. Τι πράμα? Όταν γεννήθηκε ο γιος μου δεν είχε πατέρα. Είχε όμως πολλά προβλήματα υγείας. Εγώ δεν είχα κανένα να με στηρίξει. Έπαθα κατάθλιψη, να άρχιψα να πίνω. Βρέθηκε τότε κάποιος φίλος να με βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει πώς? Θα είμαι ψυχολόγος? Όχι. Δεν ήταν ψυχολόγος. Ήταν όμως πολλά πλούσιος. Εγώ με τις εγχειρήσεις του μωρού βρέθηκα σε άθλια οικονομική κατάσταση. Τούτος ο υποτιθέμενος φίλος έγινε ο πρώτος μου πελάτης. Σιγά σιγά δημιούργησε ένα μικρό κύκλο πλούσιων πελατών. Όταν κατάφερα να ξεφύγω από την κατάθλιψη και το ποτόν, βρέθηκα εγκλωβισμένη σε ένα σύστημα που με αηδίαζε. Δεν μπορούσα να ξεφύγω. Και γιατί δεν το είπες πιο νωρίς του παπά μου? Γιατί το κομμάτι του ήταν του παρελθόντος μου, Φάνη μου, ο παπάς σου δεν θα το αντέξει. Μόλις το μάθει να με πετάξει έξω. Εμένα και το γιο μου. Και γιατί αποφάσισες να μιλήσεις τώρα? Γιατί τώρα τούτος ο φίλος, ο πρώτος μου πελάτης, βρίσκεται στην Κύπρο. Και με απειλεί ότι είναι να τα αποκαλύψει όλα. Κάποιο νέο από την Ευγενία? Τίποτε. Και η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί μάλλον να είναι εγκληματική ενέργεια. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να...
Ωραία, Έλενα, ούτε να το πω, νι μπορώ. Πρέπει να φανείς δυνατή. Δυνατή? Τι μπαλεστής που είμαι, Έλενα. Γυναίκα. Και μάλιστα μια γυναίκα που μέσα σε λίγες μέρες εχώρισε από τον άντρα της και έχασε την αδελφή της. Ακριβώς το ίδιο μου περνάει ο αδελφός μου, ο Στέφανος δηλαδή. Τι εννοείς? Η νύφη μου, η αρετή, έφυγε μέσα στη νύχτα μαζί με τον εραστή της. Μα η παπαθιά! Μέγας είσαι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Καλά, ποιο θα μπορούσε να έχει εραστή η παπαθιά, το δεξιό ψάλτη? Συγγνώμη που λάλλω πελάρες, αλλά εγκομικό τραγικό. Κατά κρίβεια, έφυγε με τον κολλητό του γιού της, που εμπαινόφηκε μέσα στο σπίτι τους. Κολλητός του γιού της. Καλά, πόσο χρονών είναι? 20 κάτι. Κύριε, λέει, σαν τι άλλο θα ακούσουμε. Και τεκνατσού η παπαδιά, α? Ας σου πω κάτι, Ρελένα, αλήθεια. Με ενδιαφέρει καθόλου η αρετή. Το μόνο μου με απασχολεί τώρα είναι το πώς νιώθει ο αδελφός μου ο Στέφανος. Που περνά ακριβώς ό,τι περνώ κι εγώ. Επρόδωσε τον ο άνθρωπος που μοιράζει με το κρεβάτι του. Εδιαλύθηκε η οικογένειά του και η αδελφή του εχαμένη χωρίς να ξέρει αν ζει όη. Άρε, Σοφία. Σοφία. Ήρθα να σου πω καμιά μπελάρα να γελάσεις, αλλά... είναι τόσο τραγικά τα πράγματα που πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Σαν να και ο Θεός μια ημέρα να αποφάσισε να αρχίσει να μας βρέσει προβλήματα. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν. Μέχρι πότε θα είσαι εκεί? Δεν ξέρω ακόμα. Εξαρτάται το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να μείνεις πάνω από 6 μήνες? Ναι. Αυτό όμως θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Μάλιστα. Σκέφτομαι να κάνεις κάποιες δουλειές για την οργάνωση όσο είσαι εκεί. Εντάξει. Ξέρεις πως είμαι απόλυτα αφοσιωμένος σε σένα. Θα αρχίσω σε ό,τι μου πεις να κάνω. Ναι, αυτό το ξέρω. Εσύ εντάξει, δεν έχεις καμία σχέση με τον φίλο σου. Τον Ιακώβο, σε παρακαλώ, αν έρθει να σου μιλήσει. Το έκανα ήδη. Σε ρώτησα που είμαι. Σε παρακαλώ, μην του πεις τίποτα. Όχι, βέβαια. Σε ευχαριστώ. Μην ανησυχείς. Δεν είμαι χαζή. Όχι, δεν είσαι χαζή. Είσαι πιο έξυπνη γυναίκα που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Πες μου, τι θες. Θα σου πω. Θέλω όμως πρώτα να σκεφτώ, να οργανώσω κάποια πράγματα στο μυαλό μου και θα σε ενημερώσω. Εντάξει, αρχή. Και μην ξεχνάς. Ο Δράκος ετοιμάζεται να ξεράσει φωτιά. Ναι. Λάρα, εγώ είμαι. Τι γαμνείς? Καλά, Γιώργο, με εσύ? Επίσης στην Ιωάννα. Πώς επέρασατε? Ναι, καλά, μιλήσαμε. Πώς είναι, συμπαραστάτε και εσείς? Σίγουρα είναι καλά ψυχολογικά, αλλά προσπάθησα να την κάνω να νιώσει καλύτερα. Ωραία, μπράβο. Είσαι καλή ξαδέρφη. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, θέλεις με κάτι άλλο, επειδή είμαι πάνω στο ποδήλατο τώρα. Όχι. Εντάξει, αν μιλούμε μετά. Γεια. Τώρα εβεβαιώθηκα ότι μου είπες ψέματα. Γιατί όμως? Να μάθω. Πλήρωσε με πολλά για να μου πει, είπες προηγουμένως. Τι σου είπα? Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ούτε καν θυμάσαι. Να σου πω, σε παρακαλώ, άφησε τους γρίφους και πες μου να καταλάβω. Κάτι είπες για τις γυναίκες της ηλικίας μου.
για τις ανασφάλειές μας, για τις ορμονικές μας διαταραχές. Ωραία, και εσύ γιατί πειράχτηκες? Αρήθω. Αλλά δέχτου το. Παίζει μεγάλο ρόλο για σέναν η διαφορά ηλικίας που έχουμε, σωστά? Είπα εγώ κάτι τέτοιο? Όχι, δεν το είπες, αλλά το υπονοούμενο ήταν ξεκάθαρο. Να σου πω, πολλά κόμπλεξη ανασφάλειας έχεις. Ξέρεις ότι όταν θα είσαι εσύ 30 και κάτι, εγώ να είμαι σχεδόν 50. Και τι θες να κάνω, ρε Σέρετη? Να αλλάξω τις ημερομηνίες γέννησής μας? Λυπάμαι, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Και για όνομα του Θεού, τι συζήτηση είναι αυτή που άρχισε σήμερα? Και μετά μου λες πως θέλεις να είμαστε μαζί για πάντα. Λοιπόν, εγώ σου τονίζω ότι αν συνεχίζεις να με πρίζεις με τα υπαρξιακά σου, η σχέση αυτή θα τελειώσει πιο σύντομα από ό,τι νομίζεις. Και παιδεύομαι να ξέρεις πόσο ντρέπομαι που έκρουσα τις κούπες το λεπτό. Κάνει ρε, κάνει ρε, κάνει και επέλανες μας ρε. Κάνει σιόρ, έκρουσα και δυο κούπες, έτσι αν και μας κάνεις όμως το σιλού του. Κόψε το. Άντε, πάμε πες και γλιτώσουμε για μια κούπη. Είχες πάει σπίτι της Βάσος για να δεις την Αθηνά? Ναι. Και φαντάζεσαι το σοκ που έπαθα αν είδα τη φωτογραφία σου σε σπίτι άλλης γυναίκας, αγκαλιά με άλλο μωρό? Τούτη ομάδα δράκος, εντά ιστορία είναι. Όσο πιο λίγα ξέρεις, τόσο το καλύτερο. Θέλω να μάθω για την Αθηνά. Και ο λόγος? Έβαλε να με χτυπήσω. Σοβαρά? Δεν είσαι ο πρώτος. Έκαμε το και μαζί μου. Αλλά σε έναν άξιζε σου. Έκαμε λάθος όμως και φάντες ο Μάριος. Ένα λεπτό. Ποιος Μάριος τες έφαε? Τούτος που έκαμε κοπελούι με την κόρη μου και εξαφανίστηκε? Ναι. Τούτου καλά να του κάνω. Έπρεπε να του δώκουν τζελίες που μένα. Τέλος πάντων, Να πάω. Καλά κάνεις. Κύριε. Έλα. Δύο κούπες προσφορά που το κατάστημα. Ορίστε. Είναι καμένες του, Ναι, αλλά προσφορά. Δώσ' του πελό αγκούρι να σου πιέζει ζαό στο τέλος. Κύριε, λες, αν θυμίθου, φέρ' το πιάτο, είναι, Εκβιάζει με για να συνεχίσω να πιένω μαζί του. Εγώ είπα τότε που τη στιγμή που ήρθε το μωρό στην Κύπρο θέλω να κάνω νέα αρχή στην οικογένειά μου. Δεν πρόκειται ποτέ να πατήσω τον άντρα μου. Φάνη, φοβάμαι πως ένα με καρφώσει, είμαι σε απόγνωση. Πολυνά, είπατε με τον παπά μου να κάνετε μια νέα αρχή. Βασισμένη στην ειλικρίνεια και στην εμπιστοσύνη, σωστά? Ναι. Τότε δεν έχεις πολλές επιλογές, πρέπει να το πεις. Πριν το μάθει που άλλο. Φάνη μου, ένα με θιώξει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και με νοιάζει για μένα, μπορεί να μου αξίζει. Ο γιος μου όμως, που νόμιζε πως έβρηκε μια οικογένεια, είναι να βρεθεί πάλι μόνος του. Γεια. Γεια. Πολύνα, μα κλαίεις? Εντάξει, δεν μιλούσα για το γιο μου και συγκινήθηκα. Γιατί κλειδώνεις το ατελείο σου εσύ? Επειδή ο χώρος που ζωγραφίζω για μένα είναι ιερός και θέλω να μπαίνω φυκένει όποιος θέλει. Εσείς μυστικά από την αδερφή σου? Δουλεύω έναν έργο που έθελα να το δείτε ακόμα. Έγιναν πολλά παράξενη ατμόσφαιρα μες στον το σπίτι. Πλησιάζουν τα γενέθλια σου, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τίποτε απολύτως. Γιατί? Έτσι. Δεν έχω όρεξη για πάρτι και μπελάρες. Να σου κάνω μια αγκαλιά όμως, να φτιάξει η διάθεσή σου. Ρεβέκα, ξέρω τι σε προβληματίζει, αλλά θέλω να ξέρεις πως όταν αποφασίζεις να μιλήσεις, εγώ να είμαι δίπλα σου. Σου ότι αγαπούσε πάρα πολλά, εντάξει. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις πως η εξαφάνιση της Ευγενίας έχει να κάνει με την χτεσινή τη δίκη? Νομίζω ότι τούτο είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω να σύμπτωση ότι εξαφανίστηκε την ημέρα που θα άρχιζε η δίκη. Το θέμα τώρα είναι αν εξαφανίστηκε με τη θέλησή της ή αν κάποιος την εξαφάνισε με το ζόρι.
Συγγνώμη, ρε Σοφία μου, αλλά. Εντάξει, μπορεί να γίνουμε αδιάκριτοι, αλλά ποιον ήταν το θέμα του της δίκης. Πριν 21 χρόνια, ευρέθηκε έναν καμένο πτώμα δίπλα από έναν καμένο αυτοκίνητο. Και είχε τα κοσμήματα της Ευγενίας πάνω του. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν η Ευγενία και θάψαμε την και κάναμε τη σκηδεία. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι η αστυνομία θέλει να μάθει ποιο ήταν το πτώμα και πώς επέθανε. Μα ο Κυριάκος τι σχέση έχει με τούτη τη δίκη. Ο αδελφός μου ο Κυριάκος, από ό,τι φαίνεται, ήταν ο εγκέφαλος πίσω από την ιστορία. Δηλαδή, ο Κυριάκος έχει σχέση με τον θάνατο και τον τρόπο που εθάφτηκε τούτη η γυναίκα. Δεν ξέρω τι να πω, Ελένα. Αλλά να σου πω κάτι, και μακάρι ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα. Νομίζω ότι ο Κυριάκος δεν είχε απλά σχέση με το θάνατο της τουρίστριας, αλλά και με την εξαφάνιση της Ευγενίας. Μα τούτο που μου λες τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Γι' αυτό σε παρακαλώ, θα το ξεχάσεις. Πραγματικά προσπαθώ να μπω στη θέση σου, αλλά μου είναι αδύνατο. Πρέπει να είναι τεράστιος ο πόνος που νιώθεις. Αλλά κοίτα το θετικά. Η Ευγενία σίγουρα να επιστρέψει. Όσο για τον Πανίκον και την Παπαθιάν, είναι καλύτερα που εξαφανιστήκα από τη ζωή σας. Ε? Γύρι στο φλιτζάνι να σου πω την τύχη σου. Περιπέζεις με τώρα, ρε Ελένα. Δεν ξέρω πόσο μαύρη είναι η τύχη μου. Γυρίσου το και εγώ λέω σου ότι του χρόνου έτσι καιρό θα παντρεύκεσαι και θα είναι κουμέρα σου η Ευγενία. Θα θυμάσαι τα λόγια μου. Έλα, 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 άτε. Τώρα να δεις. Πού είναι να βρω μέσα νηφικό. Καταλαβαίνω ότι αυτά που σου είπα μέσα έχουν στενοχωρήσει. Όμως ο Κυριάκος επέμενε να σου πούμε την αλήθεια. Και τελικά νομίζω ότι είχε δίκιο. Κουράγιο, ρε Στέφανε. Να το αντέξεις και τούτο. Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου. Νομίζω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει να βρω τρόπο να ξεπεράσω αυτήν την απροσδόκητη εξέλιξη. Εξάλλου για μένα μια εγκυμοσύνη είναι πάντα ευλογημένη. Ανεξάρτητα από το ποιοι γονείς είναι. Στέφανε, υπάρχει περίπτωση, έστω και μια στο εκατομμύριο λέμε, να είσαι εσύ ο πατέρας του παιδιού. Όχι, Κυριακό. Εδώ και αρκετόν καιρό δεν έχω ερωτική ζωή με την Αρετή. Με λίγα λόγια, και χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, έχεις και εσύ τις ευθύνες σου που η Αρετή βρε εραστήν τελικά. Για να στραβώσει ένας γάμος, Κυριακό, την ευθύνη την έχουν και οι δύο. Έλα, Στέφανε, σε παρακαλώ. Σταμάτα να αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Η αλήθεια είναι ότι εσύ είσαι ένας πολύ σωστός σύζυγος. Η Αρετή έπεψε να ενδιαφέρεται για σένα ερωτικά όταν βρήκε εραστή. Εσύ δεν μπορούσες να την πιέσεις ούτε να την αναγκάσεις να φερθεί σαν γυναίκα σου. Σταμάτα λοιπόν να τη δικαιολογείς. Η Αρετή όπως και ο γιος μου σου φέρθηκαν πρόστιχα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει δίκιο, Νεφέλη, Στέφανε. Είπαμε να είσαι καλός. Αλλά μερικές φορές υπερβολική καλοσύνη κάναν τα βλακεία. Ρε, όταν είδες την κολοσσίνη μαθιά τη κουφή, έπρεπε να τη χωρίσεις την Αρετή. Ξέρω να μου πεις είσαι παπάτσια, δύσκολο το διαζύγιο και τούτα ούλα. Αλλά μερικές φορές, για έναν άνθρωπο δεν υπάρχει άλλη επιλογή που το να χωρίσει. Αν εχώριζες που νωρίς, δεν μπορούσα να μην φτάναμε σε νοντάρες ηλίκια που φτάσαμε τώρα. Ξέρετε τι με αγχώνει περισσότερο. Όταν το μάθει ο Ιάκωβος. Ο αιώνιος Στέφανος. Πάντα σκέφτεται τους άλλους και μετά τον εαυτό του. Ξέρετε πόσο χάλια ψυχολογικά βρίσκεται ο Ιάκωβος. Όταν μάθει ότι η μητέρα του περιμένει παιδί από τον καλύτερο του φίλο, τον κολλητών του, θα διαλυθεί. Στέφανε, νομίζω καλά καμνείς να μην του πεις τίποτα του Ιάκωβου προς το παρόν, μέχρι να δούμε πού να καταλήξει η ιστορία. Δεν είναι πράγμα που θα μείνει για πολύ καιρό κρυφό, Κυριακό. Εξάλλου, παρά ευχάριστα ψέματα, προτιμώ δυνηρές αλήθειες. Ένα ψέμα μπορεί να σε εγκλωβίσει για πάντα. Ενώ μια αλήθεια όσο και να πονέσει, σε ελευθερώνει. Εμένα μου λες. Thank you.
δίκιο. Αλλά νιώθω πολλές τύψεις για όσα έκανα. Ναι. Μπράβο. Σοφία, έλα να κάνουμε μια καινούργια αρχή, ρε μάνα μου. Πάντως, θέλω να σε ευχαριστήσω που είπες τίποτα σε κανένα. Ναι, είμαι ειδική στο να καλύπτω παράνομα ζευγάρια. Αλλά κάποτε τα πράγματα βγαίνουν στη φόρα, Πέτρο. Και αν ο Άρης πρόλαβε να φύγει πριν τον σκοτώσει ο Ιάκωβος, εσύ μπορεί να μην γλιτώσεις εύκολα από τον Κυριακό. Την αθεόφοβη δουλειά που πήγαινε τζέκαμε να εγκαστρωθεί με τον Ρόκολο που μπορούσε να τα γιος της. Μα αν τα γενέκα έβαλαμε να έσωσουμε τελικά. Θεέ μου και βοήθα μας, Θεέ μου, βοήθα μας, Θεέ μου. Μόνο μου, τι έχεις? Είσαι καλά? Ναι, ναι, μια χαρά, απλά ζαλίστηκα λίγο. Νομίζω είναι καλύτερα να ξαπλώσω να μου περάσει. Να συγχωρέσουμε. Εγώ ούτε παπάς είμαι, ούτε Θεός για να συγχωρώ. Να εκδικηθώ για το που μου κάνω. Γιατί μισάς την οικογένεια μου? Επειδή εξαιτίας σας σκοτώθηκαν τα παιδιά μου. Εξαιτίας μας, θέλει να πεις ότι το διπλό φωνικό που έγινε τότε στη Λεμεσό ήταν οι δυο μου γιούδες. Φανή μου, θα με είσαι, ψαχνάσαι. Ναι, κοίτα έναν τελειώς. Φτιάχνω το πορτρέτο της Ρεβέκας για τα γενέθλιά της. Αχ, ρε Φάνη μου, να είχαν όλοι τόσο αθώα ψυχή νοσόν εσύ. Ψυχή, για το ταλέντο μου τίποτε. Τα λόγια είναι περιττά, ο πίνακας είναι υπέροχος. Πολυνά, τι έγινε με το θέμα που συζητήσαμε, είπες το του παπά μου? Όχι, Φάνη μου, δεν το είπα. Ξέρεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να πεις στον άντρα σου ότι ήσουν μια πόρνη. Ναι, όμως πρέπει να το πεις. Αν δεν το πεις, να το μάθει από κάποιον άλλον και τα πράγματα να είναι χειρότερα. Ναι, ξέρω το. Αλλά Φάνη μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο χρόνο. Δεν μου είναι καθόλου εύκολο. Εγώ να σου δώσω χρόνο. Ο τύπος που σε απειλεί, να σου δώσει χρόνο.